Σεβασμιότατε Άγιε Γλυφάδος, Σεβασμιότατε Πατριάρχε μας κύριε Γεώργιε, εδέσιμε της Ευαγγέλισσης Εκκλησίας κύριε Ιφαντίδη, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου Κατερίνης, κύριε Παπαζήση εκπρόσωπε του Δήμου Κατερίνης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε και στην σημερινή μας εκδήλωση, η οποία είναι ιδιαίτερη, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, γιατί ενώ είχαμε προγραμματίσει και είναι η χαρά μας να έχουμε κοντά μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γλυφάδος κύριο Παύλο, θα έχουμε και εμβόλυμα κάποιες θέσεις, κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις σε έναν μοναχό, τον οποίο γνωρίσαμε φέτος το καλοκαίρι και πραγματικά μας συγκλώνησε. Για μένα προσωπικά είναι η συγκλονιστικότερη στιγμή της ζωής μου η γνωριμία με τον μοναχό Σοφρόνιο, τον οποίο βλέπετε και στην φωτογραφία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον μοναχό Σοφρόνιο για να περάσουμε στο κυρίως θέμα με τον Σεβασμιότατο κύριο Παύλο. Είναι ελληνικής καταγωγής, απόγονος τρίτης γενιάς υπηρωτών μεταναστών. Τα ελληνικά του είναι λίγα, η ψυχή όμως είναι ελληνική και μεγάλη. Στα 42 του χρόνια ήρθε στην Ελλάδα με φίλους του για διακοπές. Καθηγητής ιστορίας, απόφυτος του Κολούμπια, πρωταθλητής στο μπέιζμπολ στη Νέα Υόρκη, δεινός ορειβάτης, έχει ανέβει πολλές φορές στις Άλπεις. Ο δρόμος του πατρός Σοφρονίου τον έφερε στο ακροτήρι Χανίων. Στο ακροτήρι, στη Μονή Γουβερνέτου, βρέθηκε ο νέος σε ηλικία καθηγητής προσκυνητής. Εκεί στο ιερό περιβάλλον της Μονής Γουβερνέτου του ήρθε η φώτιση, η φλασιά που λέμε, για αλλαγή πορείας, να γίνει μοναχός στη Μονή Γουβερνέτου. Εκεί που έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό, εκεί που κάνεις την αυτοκριτική σου, εκεί που δοκιμάζεται η ψυχή σου. Εκεί συνάντησε τυχαία στον περίβολο τους μοναχούς και κουβέντιασε μαζί τους. Εκεί γνώρισε τον ηγούμενο, πέρασε ο χρόνος και αποφάσισε να γίνει μοναχός. Αν και αντιπρόεδρος του Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος. Υπάρχουν στιγμές που σε οδηγούν στις αποφάσεις σου άλλες δυνάμεις, πολύ ανώτερες από σένα, χωρίς να ξέρεις το γιατί. Εγκαταστάθηκε στη Μονή και δοκιμαζόταν καθημερινά, προκειμένου να αποφασίσει το τι ήθελε. Κάποια στιγμή κάτι συνέβη στην υγεία του και έφυγε προκειμένου να αντιμετωπιστεί και επέστρεψε στην Αμερική, όπου διαγνώστηκε μια πάθηση που θα τον ακινητοποιούσε. Γύρισε πίσω μετά από ένα τρίμηνο με τον μπαστούνάκι του υποβοηθούμενος και είπε στο γέροντα: «Πρέπει να φύγω γιατί θα αρρωστήσω και ποιος θα με προσέχει?» Και ο γέροντας του είπε: «Εδώ είναι το σπίτι σου, παιδί μου, το σπίτι του Θεού. Άμα θέλεις να μείνεις». Πέρασε ο καιρός, ακινητοποιήθηκε αφού το έγινε μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος. Το μόνο που κινεί ήταν τα βλέφαρα και τα χείλια. Με τα μάτια γράφει τη σκέψη του στην οθόνη. Δεν γράφει παράπονα για την κατάστασή του. Δεν ζητάει βοήθεια. Δεν γονγίζει. Στέλνει ευχαριστίες στο Θεό γιατί βλέπει, γιατί ακούει, γιατί αντιλαμβάνεται το άρωμα των λουλουδιών, γιατί έχει ανθρώπους δίπλα του, γιατί μπορεί να ευχαριστεί. Εδώ διαφαίνεται η δύναμη και το μεγαλείο της ψυχής, ο ηρωισμός που υπερβαίνει τα ανθρώπινα. Ευχαριστεί καθημερινά και δίνει ευχές. Ευχαριστεί και δοξάζει τον Θεό, ο πανεπιστημιακός καθηγητής, ο αθλητής, ο μοναχός, ο ανάπηρος, ο Ολυμπιονίκης της ζωής. Τι να πούμε εμείς πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που μας δίνει κουράγιο και δύναμη. Είμαστε τυχεροί που γνωρίσαμε έναν τόσο ξεχωριστό άνθρωπο που μας κάνει να ντρεπόμαστε όταν αγανακτούμε επειδή κουραστήκαμε, αρρωστήσαμε ή ατυχήσαμε. Πατέρα Σοφρόνιε, πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μα διδάσκεις, με την υπομονή σου, με την ταπεινότητά σου, με την καρτερικότητά σου. Αθλητικά βγήκες πολλές φορές στις Άλπεις με τα πόδια. Σήμερα, με τα φτερά της ψυχής, βγήκες και βρίσκεσαι πολύ πιο ψηλά από τις αλπικές περιοχές της ζωής. Είσαι πολύ κοντά στους αγγέλους. Λίγο πριν έρθουμε τον Σεβασμιότατο, επειδή μιλάμε καθημερινά με τον πατέρα Σοφρόνιο, μας έστειλε το μήνυμά του. Συγχαρητήρια για τα 30 χρόνια έργο της πίστεως, στη Σχολή Γονέων, τη μετάνοιά μου στον Άγιο Γλυφάδος, ταπεινά ευχαριστώ που μπορώ να συμμετέχω και εγώ ανάξιος και ελάχιστος μοναχός. Και επίσης ο γέροντάς του, ο πατήρ Ειρηναίος, στέλνει ευχές σε όλους μας για τη σημερινή εκδήλωση. Πριν δύο μήνες, Σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι, βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη για να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, για τον χαιρετισμό τον οποίο μας απέστειλε για την Σχολή Γονέων, για την επαιτειακή έκδοση, την οποία σας συνιστούμε να πάρετε όλοι. Τιμάται μόνο 10 ευρώ αυτός ο φάκελος, περιέχει όλη την ιστορία της Σχολής Γονέων. Και μιλήσαμε για τον πατέρα Σοφρόνιο και μου λέει:
αντλώ από αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μοναχό, αντλώ δύναμη υπομονής και πίστεως. Και πριν ένα μήνα ήταν ο Πατριάρχης στην Κρήτη, οπότε έκανε την αναφορά στο μοναχό και σας την δείχνω τώρα. Λέει του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η ιστορία του μοναχού Σοφρονίου στη Μονή Γουβερνέτου έγινε γνωστή στα μήκη και τα πλάτη της γης. Μια ιστορία με πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο που εγκατέλειψε τη λαμπρή πορεία του στην Αμερική μετά από σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια για να αφιερωθεί στο Θεό. Και όλα αυτά λίγο πριν μια σπάνια νόσος του χτυπήσει την πόρτα και τον αφήσει μέσα σε λιγότερο από μια πενταετία καθυλωμένο σε ένα κρεβάτι. Έχει μια βαρετά την ασθένεια που δεν μπορεί να ομιλήσει και επικοινωνεί με τα μάτια. Γράφει με τα μάτια, είναι η τεχνολογία που μαζίζει αυτές τις διευκολύνσεις και έχει πλήρη διάρκεια και έχει μεγάλη πίστη και ακόμη μεγαλύτερη υπομονή. Δίχως να μπορεί να μιλάει, να γράφει ή να κινείται, ο μοναχός Σοφρόνιος με ένα σύστημα στον υπολογιστή του που καταγράφει τη σκέψη του επί της ουσίας μέσα από το βλέμμα του και πού αυτό επικεντρώνει, καταφέρνει να επικοινωνεί με τον κόσμο. Τους υπόλοιπους μοναχούς και τον ηγούμενο της Μονής, με ανθρώπους που τον επισκέπτονται αλλά και τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που χθες στη διάρκεια της ομιλίας του από το Ανουσάκιο Ίδρυμα έδωσε ως παράδειγμα τα όσα ζει ο μοναχός. Εγώ επικοινωνώ μαζί του από καιρό εις καιρό και θα βάζω την καρτερία του, την πίστη του. Είναι πάντοτε έπαιρης, όπως το είπατε, για τον Πόσιο Νικηφόρο. Έχει κουράγιο και μεταδίδει κουράγιο στους άλλους, αυτός που είναι επικλίνης ασθενείας και δεν μπορεί να ομιλήσει, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί κτλ. Κτλ. Ο πατήρ Σοφρόνιος. Ο μοναχός Σοφρόνιος που πάσχει από την τερματική νόσο κινητικού νευρώνος είχε παραχωρήσει μια συγκλονιστική συνέντευξη στην εκπομπή Ορθόδοξος Λόγος της Credit TV, προσπαθώντας να μεταφέρει με τον τρόπο που μπορεί την πίστη του στο Θεό, επιδεικνύοντας υπομονή, γενναιότητα και θάρρος. Ο πατέρας Σοφρόνιος τα έγραψε με τα μάτια του, με το μηχάνημα που έχετε φέρει από την Αμερική. Και έτσι, και επειδή... Θέλει πολύ κόπο και χρόνο... Ναι, ακριβώς επειδή θέλει πολύ κόπο, τα στείλαμε εμείς λίγο νωρίτερα για να τα γράψει με ησυχία και έτσι θα, πάνω σε αυτές θα βασιστούμε. Πάρα πολλοί μιλούν για την ευθανασία σήμερα, για πρόσωπα που δυσκολεύονται. Τι θα λέγατε σε κάποιον που θέλει να κάνει ευθανασία? Έχει σημασία να μας το πει ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, η απάντηση του Πατρός Σοφρόνιου είναι ότι η ζωή είναι ένα δώρο του Θεού προς όλους μας. Το καταλαβαίνω αυτό καλύτερα από ποτέ τώρα που είμαι στο κρεβάτι. Κανείς μας δεν ήρθε στην ζωή με την θέλησή του. Οπότε πώς μπορείς να δώσεις ένα τέλος στη ζωή σου αφού στην ουσία δεν σου ανήκει? Καταλαβαίνω ότι δεν θέλει ο ασθενής να γίνει βάρος στους άλλους ή δεν θέλει τους αγαπημένους του να τον βλέπουν να υποφέρει. Είναι πολύ ταπεινωτικό. Ξέρω πολύ καλά, αλλά ο ταπεινός έχει την βασιλεία του Θεού, όχι ο εγωιστής. Πριν σας δείξουμε την συνέντευξη, πριν διαβάσουμε μάλλον τη συνέντευξη στα Χανιά, θα σας δείξουμε, θα σας διαβάσω μια προσωπική του μαρτυρία, εμπιστευτική, αλλά φρονώ ότι πρέπει να την περαστούμε. Εδώ αριστερά στη φωτογραφία είναι στην κουρά του και εδώ είναι η φωτογραφία που μου έστειλε όταν του είπα θα πάω στην Κωνσταντινούπολη και μου λέει δώσε στον Πατριάρχη τα σεβάσματά μου. Εδώ είναι από πρόσφατη, από παλαιότερη επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Λέει λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος, αναζητούσα τον Θεό από μικρός. Τώρα μου ακούγεται τρελό, αλλά δυστυχώς απομακρύνθηκα από την Εκκλησία και έμπλεξα με το πνεύμα της νέας εποχής και με τον ανατολικές θρησκείες. Πολύ τρελό να φύγεις από την αλήθεια και να πας στο ψέμα. Τίποτα όμως δεν μου έδωσε ανάπαυση, ειρήνη ή απαντήσεις. Αντί να γνωρίσω το Θεό, έγινα πιο μπερδεμένος και ταραγμένος. Μετά από πολλά κύματα στη ζωή μου, είχα την επιθυμία να επισκεφτώ το Άγιο Όρος πιο πολύ από περιέργεια. Πού να ήξερα ότι μετά από τρεις μέρες στο περιβόλι της Παναγίας θα άλλαζε η ζωή μου 180 μοίρες. Περιμένοντας την Ουρανούπολη, ένας φίλος μου έδειξε την κορυφή του Άθωνα και κατά ένα περίεργο πράγμα με πήραν τα κλάματα. Φτάσαμε στις Καριές και προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας στην φοβερά προστασία. Έκανα μετάνοια και δεν μπόρεσα να σηκωθώ γιατί έκλαιγα ασταμάτητα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Βίωσα και άλλες εμπειρίες, γνωριμίες και ευλογίες. Μέσα από το ποτάμι των δακρύων, αυτό το τριήμερο, ένιωθα να συντελείται μία αλλαγή μέσα μου. Γύρισα σπίτι, παρέδωσα την Αμερική εννοείται, παρέδωσα την τηλεόρασή μου και ξεκίνησα να ακολουθώ την Ορθόδοξη ζωή. Νηστεία, εξομολόγηση, θεία κοινωνία και να μελετώ την Αγία Γραφή και τον Συναξαριστή. Μια μέρα ένας φίλος με ρώτησε,
Θέλεις να γνωρίσεις το Άγιο Όρος εκτός Αγίου Όρους. Έτσι λοιπόν κατεβήκαμε στα Χανιά στην Ιερά Μονή Γουβερνέτου. Εδώ είναι η Ιερά Μονή Γουβερνέτου, χιονισμένη. Άγριος τόπος, έρημος, ερείπιο, αλλά παράλληλα κάτι όμορφο, ασυνήθιστο και ευλογημένο. Εξομολογήθηκα στον ηγούμενο, ένα σχετικά νέος πατέρας, είναι ο πατήρ Ειρηναίος Σεβασμιότατε, αλλά με το πνεύμα των παλαιών αγιοριτών πατέρων. Με τη χάρη του Θεού, 3 χρόνια μετά άφησα τον κόσμο και έγινα δόκιμος εδώ. Ταυτόχρονα ως δόκιμος παρουσιάστηκε η ασθένειά μου. Διαγνώστηκε ALC, μία ανίατη ασθένεια. Όταν έμαθα ποια θα είναι η εξέλιξή της, είπα στο γέροντά μου ότι δεν θέλω να γίνω βάρος στην αδελφότητα και δεν θα μονάσω. Όμως ο γέροντας και όλοι οι πατέρες είπαν ότι με θέλουν όπως είμαι. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Είμαι ευλογημένος, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, μέσα σ' αγκαλιές του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη. Δόξα τω Θεώ, εδώ είναι ο τόπος της μετάνοιάς μου. Η ασθένειά μου αυτή ήταν η αφορμή που μου χαρίστηκε το μέτρο να μπορώ να καταλαβαίνω τον ανθρώπινο πόνο. Και έχω παράλληλα την ευλογία από τον γέροντά μου να επικοινωνώ μέσω υπολογιστή με άλλους ασθενείς που υποφέρουν σε όλον τον κόσμο. Δηλαδή, το διακόνημά του είναι να παρηγορεί ανθρώπους που θέλουν να αυτοκτονήσουν, που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, αυτός ο οποίος δεν μπορεί ούτε να αναπνεύσει, έχει αναπνευστήρα, ούτε να φάει, συντίζεται με σύριγγα, ούτε να κινήσει τίποτα παρά μόνο τα βλέφαρά του και λίγο τα χείλια του. Αυτό το χαμόγελο, το οποίο θα ξαναδείξουμε στη φωτογραφία, είναι ένα ουράνιο χαμόγελο. Γενικά, οι άνθρωποι που περιφερούν τον Χριστό βιώνουν πιο έντονα τον πόνο, τη δυστυχία, τον φόβο και τη μοναξιά, επειδή είναι χωρίς την παρηγοριά του. Ο μοναχισμός είναι ομολογία. Είμαι ευγνώμων στο Θεό και στο γέροντά μου, που είμαι σε θέση να μοιραστώ τη χαρά και την ευλογία που έχει η εν Χριστώ ζωή. Ο Χριστός είναι το παν. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεγεν. Προσευχή, νηστεία, εξομολόγηση, θεία μετάληψη, αγάπη Χριστού. Σας εύχομαι καλή μετάνοια, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε το καλοκαίρι, λέμε πώς θα γίνει τώρα να κάνουμε μέσω Skype κάποια σύνδεση και να μας γράψει μερικά μηνύματα, μερικές απαντήσεις. Τελικά καταλήξαμε στις ερωτήσεις, τις οποίες αποστείλαμε πριν 2 μήνες και πριν λίγες μέρες μας τις απέστειλε. Γράμμα-γράμμα συνέταξε αυτές τις απαντήσεις, οποίες θα διαβάσουμε στο τέλος. Μάλιστα, το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε, της σχολής γονέων είχε κλείσει και του λέω τώρα πού να βάλουμε τις ερωτήσεις σου. Και θυμάμαι ότι είχαμε την ομιλία προγραμματισμένη εδώ και ένα χρόνο με τον Σεβασμιότατο Γλυφάδα, τον κύριο Παύλο, με το θέμα «Εν φυλακή ήμιεν», μου απαντάει ο Σοφρόνιος. «Κι εγώ φυλακισμένος είμαι, ταιριάζει». Και έτσι λοιπόν έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας, σίγουρα είναι πνευματικά και προσεύχεται αυτή τη στιγμή, αλλά και να μάθουμε και όλοι μας τη ζωή αυτού του αγωνιστή μοναχού. Συγχωρέστε με, θα δείξω ένα προσωπικό βίντεο. Η μικρή μου η κόρη του έψαλε το Εισάγιος και θα δείτε την απάντησή του. Είδατε το χαμόγελο αυτό. Θα σας διαβάσω τη συνέντευξη που έδωσε στην Κρήτα TV και έγινε αφορμή να το γνωρίσουμε και να στο παρουσιάσουμε σήμερα στην Κατερίνη. Λέει η ερώτηση. Λένε ότι ο πόνος ολοκληρώνει την ύπαρξη. Εσείς το βιώνετε αυτό και πώς? Να βάλω και μια φωτογραφία από την Ανάσταση που μου την έστειλε προχθές από τη Μονή Γουβερνέτου. Απάντηση.
Ο πόνος είναι ένα μεγάλο σχολείο και διδάσκει την αυτογνωσία, η οποία οδηγεί στην αδελφογνωσία και εν τέλει στην θεογνωσία. Ο πόνος σε ταπεινώνει και με την ταπείνωση η καρδιά μας μαλακώνει και ανοίγει στον Θεό και στον συνάνθρωπό μας. Επικοινωνώ με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που υποφέρουν από σωματικές ή ψυχικές ασθένειες. Με τη βοήθεια του Θεού, με την εμπειρία μου στο κρεβάτι του πόνου, τους καταλαβαίνω, έστω και λίγο, για να τους πω ένα παρήγορο λόγο, ένα λόγο του Χριστού μας. Σήμερα υπάρχει τόση μοναξιά στον κόσμο και ταραχή και φόβος. Εμείς οι χριστιανοί που έχουμε το δώρο του Θεού να γνωρίζουμε τον Χριστό, πρέπει να μοιραζόμαστε με τον συνάνθρωπο τη χαρά, τη γαλήνη και την αγάπη που είναι ο Χριστός. Δεν είναι αυτός ο στόχος της ύπαρξής μας, να σωθούμε όλοι? Ερώτηση. Πιστεύετε ότι αν δεν είχατε πίστη θα είχατε την ίδια στάση απέναντι στον πόνο? Απάντηση. Χωρίς τον Χριστό θα ήμουν χάλια. Υπάρχει ένας άλλος πόνος που είναι ο δυνηρότερος του πόνου για τον οποίο μιλούμε. Και αυτός είναι ο πόνος που νιώθει η ψυχή όταν της λείπει η παρουσία του Θεού, που ζωγονεί τα πάντα και δίδει νόημα και σε αυτόν τον ανθρώπινο πόνο. Η απουσία του Θεού από τη ζωή του ανθρώπου σήμερα είναι ο δυνηρότερος και ο αβάσταχτος, πιο αβάσταχτος πόνος. Ερώτηση. Στο κρεβάτι του πόνου έρχονται στιγμές που σας κάνει να αμφισβητήσετε το Θεό και την πίστη σας? Απάντηση. Το αντίθετο. Με ενώνει με το Θεό και νιώθω την αγάπη και την παρουσία του πιο έντονη. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έρχονται και οι στιγμές της ανθρώπινης αδυναμίας. Ο χριστιανός χρειάζεται πίστη, ανδρεία και τόλμη. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Ερώτηση. Πώς μπορεί να γίνει ο πόνος ευλογία? Τι μπορεί να σημαίνει ζωή όταν είσαι καθυλωμένος στο κρεβάτι του πόνου? Απάντηση. Ο πόνος και οι δυσκολίες μερικές φορές είναι ανυπόφοροι για τον άνθρωπο. Αυτές τις στιγμές νιώθω την παρουσία και την παρηγοριά του Θεού πιο έντονα. Νομίζω και σε αυτά τα δύο ερωτήματα η απάντηση μπορεί να δοθεί από εκείνον που και εγώ λαμβάνω στις δύσκολες στιγμές μου, όταν ενατενίζω τον παθόντα και σταυρωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος μετέτρεψε τον δικό του πόνο σε ευλογία και η δική του ζωή πάνω στο Σταυρό δοξάστηκε και παρέμεινε στην ιστορία ως ο βασιλεύς της δόξης. Είναι το πρότυπο και συγχρόνως η ανάπαυση κάθε πονεμένου. Ερώτηση. Ποιες είναι οι δυσκολίες της ασθένειάς σας? Απάντηση. Έχω ALC, η ασθένεια του Στίβεν Χόκιν. Δεν έχει θεραπεία. Είμαι παράλυτος. Μόνο κουνώ τα βλέφαρα και τα χείλη μου. Δεν καταπίνω, σιτίζομαι από ένα γαστροσωλήνα, δεν αναπνέω μόνος μου, παρά μόνο με την υποστήριξη ενός αναπνευστήρα. Μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, αλλά αρκεί να σας πω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς τη βοήθεια κάποιου να με φροντίζει. Ως λαϊκός, ήμουν πολύ ανεξάρτητος, σε ένα βαθμό πολύ εγωιστικό. Τώρα που δεν μπορώ να κάνω το παραμικρό χωρίς κάποιον άλλον, καταλαβαίνω γιατί ο Χριστός μας δίδαξε να είμαστε ενωμένοι σε ένα σώμα. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον να είμαστε σε μια κοινωνία με τους συνανθρώπους μας. Ερώτηση. Πόσα χρόνια βρίσκεις στο κρεβάτι και πώς γίνεται η επικοινωνία? Είμαι 6 χρόνια μόνιμα στο κρεβάτι. Επικοινωνώ με ένα σύστημα του υπολογιστή που μου επιτρέπει να γράφω με τα μάτια μου. Δόξα τω Θεώ. Βλέπετε τι οικονομεί ο καλός Θεός? Σε αυτή την κατάσταση να δοξολογεί συνεχώς τω Θεώ. Και στα email του έτσι υπογράφει. Μοναχός ο Φρόνιος, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Ερώτηση. Τι θεωρείτε πως κερδίσατε ως το πιο θετικό από την ασθένειά σας? Χωρίς αμφιβολία, για την απάντησή του, το πιο θετικό είναι η ένωσή μου με το Θεό, που νιώθω την αγάπη του να γεμίζει την καρδιά μου. Ερώτηση. Η σχέση με τους αδελφούς στην Ιερά Μονή Γουβερνέτου πώς είναι τώρα με την ασθένειά σας? Απάντηση. Είμαι πολύ ευλογημένος στην Ιερά Μονή Γουβερνέτου. Είναι ένας άγιος τόπος κάτω από τη σκέπη της Παναγίας. Με την έντονη παρουσία του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη και τόπος μαρτύρων, έχει πολύ χάρη. Μέσα στη θεία οικονομία έχω ένα πολύ ευλογημένο ηγούμενο, τον Γέροντα Ειρηναίο. Άνθρωπο του Θεού, γεμάτο αγάπη. Η αδελφότητα είναι πολύ αγαπημένη με πατέρες ταπεινούς που κάνουν τον αγώνα τους. Με φροντίζουν με θυσιαστική αγάπη. Ένα παράδειγμα για την αγάπη που υπάρχει εδώ. Ταυτόχρονα, ως δόκιμος, παρουσιάστηκε η ασθένειά μου. Διαγνώστηκε ALS, μια ανίατη ασθένεια. Όταν έμαθα ποια είναι η εξέλιξή της, είπα στον Γέροντά μου ότι δεν θέλω να γίνω βάρος στην αδελφότητα και ότι δεν θα μονάσω. Όμως ο Γέροντας και όλοι οι πατέρες είπαν ότι με θέλουν, όπως είμαι. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Ερώτηση. Τι θα ήθελες να έλεγες στους τηλεθεατές που σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ασθενείς και μη? Απάντηση. Η ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Με το Χριστό στο κέντρο της ζωής σας έχετε αγάπη, γαλήνη και η ζωή έχει άλλο νόημα. Όπως ο Άγιος Προφύριος έλεγε, ο Χριστός είναι το παν. Και θα τελειώσουμε με τις ερωτήσεις τις οποίες στέλαμε πριν 2 μήνες και σιγά σιγά, γράμμα γράμμα όπως είδατε, μας απάντησε για τη σημερινή εκδήλωση. Ερώτηση. Πολλοί λένε ότι όσοι έχουν την ασθένεια του κινητικού νευρώνα είναι φυλακισμένοι στο ίδιο τους το σώμα.
Τι θα είχατε να τους απαντήσετε βιώνοντάς το ο ίδιος? Απάντηση. Όντως είναι μια δύσκολη ασθένεια και χωρίς τον Χριστό μπορεί να αισθάνεται έτσι ο ασθενής. Αλλά με τον Χριστό το βίωμά μας είναι πιο γλυκό, ό,τι και να έχεις. Παρόλο που πάσχω από την νόσο ALC, νιώθω πιο ελεύθερος από τότε που ήμουν υγιής στον κόσμο. Τότε ήμουν φυλακισμένος στους φόβους μου, τις ανησυχίες μου, τα πάθη και τις επιθυμίες μου. Τα πάθη μας φυλακίζουν. Όταν έχεις τον Χριστό, τότε είσαι ελεύθερος. Διαβάζοντας τους βίους των Αγίων, παίρνεις δύναμη. Φοβερό τι έχουν βιώσει. Αλλά παρά τις εξωτερικές καταστάσεις, η εσωτερική γαλήνη και η δύναμη τους ήταν δώρο Θεού και δεν έσβηνε ποτέ. Ο Χριστός μέσα σου είναι η ελευθερία. Να έχουμε χαρά, όχι λύπη, στην ζωή εν Χριστώ. Ερώτηση. Στο κρεβάτι του πόνου έρχονται στιγμές που αμφισβητείτε το Θεό και την πίστη σας? Απάντηση. Δόξα τω Θεώ, όχι, καθόλου. Το αντίθετο. Η πίστη είναι πιο δυνατή από ποτέ. Νιώθω επίσης την αγάπη του Θεού πιο έντονη. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τον Πατέρα που μας αγαπά. Αυτό που σας λέω, το λέω ταπεινά. Μη με βλέπετε ως ένα άνθρωπο που έχει δυνατή πίστη. Αυτό που σας είπα δεν είναι δική μου πίστη. Είναι ένα χάρισμα από το Θεό. Ό,τι κάνω είναι μάταιο. Ό,τι βλέπετε όμως, ως καλό είναι του Θεού. Είμαι ένα τίποτα. Τις στιγμές που έχω απομακρυνθεί από το Θεό ή πίστεψα στις δικές μου δυνάμεις, τα έχω κάνει μαντάρα. Η ασθένειά μου είναι ευλογία. Έχω επίγνωση της αδυναμίας μου και της δύναμης του Θεού. Ερώτηση. Κατά την επίσκεψή στο Άγιον Όρος, τι ήταν αυτό που σας έκανε να αλλάξετε την κοσμοθεωρία σας και να στραφείτε στο μοναχισμό? Απάντηση. Δεν ήταν κάτι που έκανα ή σκέφτηκα. Δεν είχε λογική. Βίωσα ένα θαύμα της Παναγίας. Δεν είχα προσδοκίες. Ήμουν χαμένος στον κόσμο μου. Πήγα από περιέργεια. Τελικά αυτά με έσωσαν και έγινα δέκτης της χαριτός της. Όταν είδα τον Άθωνα από το λιμάνι της Ουρανούπολης, με έπιασαν τα κλάματα. Όταν προσκύνησα την εικόνα της φοβεράς προστασίας, έκλαιγα σταμάτητα και έμεινα χάμω μπροστά στην εικόνα. Μετά εξομολογήθηκα σε ένα γέροντα και έφαγα το χαστούκι της ζωής μου. Και μετά ήρθε μια πλημμύρα ευλογίας και παρηγοριάς. Γύρισα σπίτι, πέταξα την τηλεόραση και ήσα σαν μοναχός στον κόσμο. Τα 3 χρόνια στην Αμερική που είπαμε, στη Νέα Υόρκη. Η Παναγία έχει δύναμη, με λύτρωσε. Αν δεν έχετε πάει στο Άγιο Όρος, να πάτε. Μόνο και μόνο να την ευχαριστήσετε, γιατί είναι σκέπη και προστασία της πατρίδος μας. Κάτι εμβόλυμο που δεν είναι γραμμένο εδώ, επειδή σας είπα ότι δεθήκαμε και μιλάμε σχεδόν καθημερινά. Το όνειρό του είναι να πεθάνει ως Έλληνας. Έχει την Αμερικάνικη ηθαγένεια και έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας το εξής. Αισθάνομαι Έλληνα στην ψυχή και στο αίμα, και αυτή είναι η επιθυμία μου, κύριε Πρόεδρε, να πεθάνω ως Έλληνας στον τόπο των παππούδων μου, ως Ελληνοαμερικανός τρίτης γενιάς. Ερώτηση. Μία σκληρή ερώτηση, πατέρα Σοφρόνια, συγχωρέστε μας. Σκεφτήκατε ποτέ ότι η ασθένειά σας ήρθε ως δοκιμασία μετά την στροφή σας στο μοναχισμό? Απάντηση. Ναι. Με προβλημάτισε στην αρχή αρκετά. Είχα κάνει πολλά σχέδια για το πώς θα ζω ως μοναχός και ζω 180 μοίρες το αντίθετο. Πιστεύω ότι ζω το θέλημα του Θεού. Έχω μιλήσει με τον γέροντά μου, τον πατέρα Ειρηναίο, για αυτό το θέμα. Είμαι ήσυχος με την κατάστασή μου, ότι είναι το θέλημα του Θεού. Εκείνος ξέρει τι είναι καλύτερα για τη σωτηρία μας και τι ρόλο παίζουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ερώτηση. Ως υπηρώτης Ελληνοαμερικανός τρίτης γενιάς, ποια ήταν η σχέση σας με την Ορθοδοξία? Απάντηση. Οι γονείς μου πάντα είχαν σχέση με την Εκκλησία. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε φόβο Θεού και απλή πίστη. Όπως γνωρίζετε, εκτός Ελλάδος, οι ενορίες λειτουργούν και ως πολιτιστικά κέντρα που κρατάνε την ελληνική παράδοση, την γλώσσα, τις εθνικές γιορτές, την ελληνική κουζίνα και την παραδοσιακή μουσική. Μεγάλωσα με την επίγνωση και θα έλεγα την υπερηφάνεια ότι είμαι Έλληνας. Για να γελάσετε λίγο, στην Αμερική ήμουν The Greek, όταν μετακόμισα μόνιμα στην Ελλάδα ήμουν το Αμερικανάκι. Παραξενεύτηκα. Τέλος πάντων, νιώθω Ρωμιός και δοξάζω το Θεό που έγινα μοναχός στην πατρίδα των παππούδων μου. Και ευχαριστώ τους γονείς μου που μας μεγάλωσαν να αγαπάμε την Ελλάδα. Ερώτηση. Η ζωή στην Ελλάδα της κρίσης έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη για τις πιο ευαίσθητες ηλικίες, τους νέους, τους συνταξιούχους. Τι θα είχατε να τους πείτε? Όντως είναι λυπηρό, τι τραβάμε, αλλά η ιστορία μας είναι γεμάτη δυσκολίες, κρίσεις και δοκιμασίες. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού παραμένει μια ευλογημένη χώρα. Η Ελλάδα έχει δύναμη, οι Έλληνες έχουν ανδρεία στο DNA τους. Θα χαθούμε αν θελήσουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι και Αμερικανοί και ξεχάσουμε την ιστορία μας ή αρνηθούμε την πίστη και την παράδοσή μας. Να έχουμε έννοια για τον συνάνθρωπό μας. Να συμμετέχουμε στην κοινωνία. Να έχουμε τόλμη και φωνή όταν βλέπουμε αδικίες γύρω μας. Ο λαός εν Χριστώ έχει ανώτερη δύναμη. Να έχουμε φόβο Θεού
και όχι κοσμικές φοβίες. Για τα νέα παιδιά έχω να πω, ξυπνήστε. Μη γίνετε σκλάβοι με τα ναρκωτικά, τα κινητά, το gaming, τα προκλητικά ρούχα. Σήμερα το ψέμα μπερδεύεται με την αλήθεια και η σκλαβιά με την ελευθερία. Καλά μου παιδιά, ελάτε στην Εκκλησία να γνωρίσετε την αληθινή ελευθερία που είναι ο Χριστός. Στους συνταξιούχους θέλω να πω πως λυπάμαι που ταπεινώνεστε τόσο πολύ. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να πάρει την αξιοπρέπειά σας. Κρατήστε την πίστη σας. Παραμείνετε δίπλα στην Εκκλησία και στις οικογένειές σας. Ο Χριστός δεν σας εγκαταλείπει. Οι πρόγονοί μας πέρασαν χειρότερα και επιβίωσαν, γιατί είχαν πίστη και ελπίδα στο Θεό. Ερώτηση. Με ποιο τρόπο βοηθάει η Ορθοδοξία τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις δοκιμασίες της ζωής? Απάντηση. Η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια. Όταν είσαι με την αλήθεια, αντέχεις τα κύματα της ζωής. Η Ορθοδοξία έχει δύναμη και ζωντάνια που δεν σβήνουν ποτέ. Ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι είναι ολοζώντανοι και ζουν ανάμεσά μας. Τότε, όταν έχεις μια δοκιμασία, να θυμάσαι ότι δεν είσαι ποτέ μόνος. Και ο καλός Θεός δεν επιτρέπει τίποτα που δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Οι δοκιμασίες είναι τα σκαλοπατάκια προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Μην τις φοβάσαι. Ερώτηση. Στη συνάντησή μας στην Ιερά Μονή Γουβερνέτου στην Κρήτη, μας είπατε, μας γράψατε, γεμάτος χαρά τα εξής. Ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ. Πώς να μην έχουμε χαρά? Μπορείτε να εξηγήσετε καλύτερα στον σύγχρονο άνθρωπο που με το παραμικρό απογοητεύεται, απελπίζεται, στεναχωρείται, δυσανασχετεί? Η απάντηση. Τι είναι το νόημα της ζωής? Η ένωση με το Θεό. Δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Με την τέλειά του αγάπη, ο Θεός μας δίνει ατέλειωτες ευκαιρίες για να είμαστε μαζί του στην αιώνια ζωή. Τι άλλο θέλουμε? Ο Πατέρας μας μας αγαπά. Χαρά. Μόνο χαρά. Ερώτηση. Πώς βιώνετε το Χριστό? Απάντηση. Ο Χριστός είναι πάντα παρόν και παντού. Κυρίως στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας. Η προσευχή είναι η πύλη που μας οδηγεί στον Χριστό. Σίγουρα στην ησυχία και ηρεμία ακούμε και αισθανόμαστε τον Χριστό. Αλλά ένας που ταπεινώνεται στο κρεβάτι του πόνου ή με συκοφαντία ή αδικία έχει βιώσει και την παρηγοριά του Χριστού. Ο Χριστός είναι πάντα δίπλα μας. Μην απομακρύνεστε από αυτόν. Ερώτηση. Ο Θεός είναι τιμωρός? Μας τιμωρεί για τα λάθη μας? Απάντηση. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο Θεός είναι η τέλεια αγάπη. Μας δίνει ελευθερία από την αγάπη του. Αν επιλέξουμε να φύγουμε από κοντά του, οι συνέπειες της ελεύθερης απόφασής μας έχουν ως κατάληξη την αυτοτιμωρία μας. Αλλά ο Θεός όμως πάντα μας περιμένει με την αγκαλιά του και την αγάπη του να επιστρέψουμε σαν τον άσωτο Υιό. Και τελευταία ερώτηση. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στο σύγχρονο άνθρωπο? Το μήνυμα του είναι: μην απελπίζεστε. Ο Θεός σας αγαπά και βλέπει τα πάντα. Να μην περιμένετε μια ζωή εύκολη, χωρίς εμπόδια και δυσκολίες. Ο Θεός μας ετοιμάζει για την ουράνια βασιλεία του. Εκεί ανήκουμε. Σας εύχομαι καλή ανάσταση. Αυτά λοιπόν από τον μοναχό Σοφρόνιο, που έκανε 2 μήνες για να γράψει αυτές τις ερωτήσεις και σήμερα παρουσιάζουμε στην Κατερίνη, στη Σχολή Γονέων και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο για πρώτη φορά. Σεβασμιότατε, μοιραστήκατε μαζί μας τη συγκλονιστική αυτή περίπτωση και σας παρακαλούμε να έρθετε στο Βήμα για να αναπτύξετε το θέμα σας «Εν φυλακή ήμιν», η οποία εκδήλωση γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Κύτρους και Κατερίνης. Παρακαλώ την ταμεία μας την κυρία Ματίνα Μαυρομάτη να πει ένα πολύ σύντομο βιογραφικό του Σεβασμιότατου. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Γλυφάδος Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης, κύριος Παύλος, είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τελειόφυτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών στην ποιματική κοινωνιολογία και ψυχολογία για νέους. Υπήρξε υπότροφος του ελληνικού κράτους στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Βιομηχανίας Γιώτης. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1966 και πρεσβύτερος το 1969. Στις 11 Οκτωβρίου του 2002 εξελέγει από την Ιεραρχία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης Γλυφάδας. Χειροτονήθηκε στις 14 του Ιδίου μηνός και ενθρονίστηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2002. Σεβασμιότατε, έχετε το λόγο. Σήμερα και αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά μας έναν νέο, ο οποίος από τότε που αρρώστησε μέχρι σήμερα, για τα όσα ακούσαμε, είναι από τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Τι άλλο θέλει?
τι άλλο θέλουμε εμείς. Και νομίζω ότι πήραμε πολλά μηνύματα από τον Σοφρόνιο και την ίδια περίπτωση την είχα αντιμετωπίσει όταν είχα πάει στην Κύπρο. Είναι ένα άλλο παιδί με την ίδια κατάσταση της ασθενίας του και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνεί, γράφει και τα λοιπά. Η μητέρα του είναι φύλακας άγγελος και έμεινε τότε κατάπληκτος. Και να σας πω και το άλλο, ότι δεν είναι υποτιμητικό, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια αρρώστια. Απόψε λοιπόν για όλους μας είναι ιδιαίτερη ευλογία που ακούσαμε τα ενθαρρυντικά λόγια ενός νέου με το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Έχει βιώσει και βιώνει την παρουσία του Θεού. Εγώ έτσι πιστεύω, μετά από τόσα που μας είπε για την αξία του πόνου κλπ. Είναι από τώρα δική μου διαπίστωση προσωπική με όσα ακούσαμε στη Βασιλεία του Θεού. Τι άλλο θέλουμε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κεταρίνης, αγαπητοί μου ακροάτες και ακροάτριες, ευχαριστώ ολόθερμα και εγκάρδια τον Πρόεδρο της Σχολής της Ενώσεως Γονέων για την πρόσκληση που σχεδόν προμηνώς είχε απευθύνει σε μένα προσωπικά και απόψε βρίσκομαι κοντά σας. Και είμαι ομιλητής με θέμα «Εν φυλακή ήμην». Δεν θα σας πω φιλοσοφίες ή θεολογίες. Θα απευθύνω στην αγάπη σας λίγες σκόρπιες σκέψεις για κρατούμενους, φυλακισμένους δηλαδή, από την εμπειρία μου την εθελοντική διακονία μου επί 27 ετίαν στις φυλακές ανηλίκων Κορυδαλού και κατ' επέκταση στις υπόλοιπες φυλακές της Ελλάδος, αφού οι ανήλικοι ήσαν αναμεμειγμένοι με ενηλίκους και με την άδεια της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ιεράς Μητροπόλεως του Μητροπολίτου τότε Νικαίας, όπου υπηρετούσε ως ιεροκήρυξη εκεί και ιδιαίτερος γραμματεύς του Μητροπολίτου του ανεπανάληπτου Μητροπολίτου Νικαίας Γεωργίου και με την άδεια επίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, καλεί τους φυλακισμένους στην Ευαγγελική Περικοπή την Κυριακή των Απόκρεων, αδελφούς του τους φυλακισμένους. Επομένως έχουμε καθήκον υποχρέωση να ενδιαφερόμαστε και για αυτούς τους αδελφούς μας. Ο Χριστός μας επί του Σταυρού είπε στον ληστή «Από τού δε είσαι στον Παράδεισο». Δεν του είπε «Περίμενε να δω τη μετάνοιά σου». Και ο πατέρας του Ασώτου στην σχετική περικοπή παραβολή δέχθηκε τον Υιόν του με τα χαράς, τον αγκάλιασε και του έκανε σωστό πανηγύρι θα λέγαμε. Ίσως με ρωτήσετε τόσα χρόνια που διακόνησα στις φυλακές, είδατε φυλακισμένους να μετανιώνουν για ό,τι έπραξαν? Η απάντηση είναι δύσκολη, αλλά από αυτά που αντελήφθηκα, ναι, είδα πολλούς και αισθανόμουν πολύ χαρά γι' αυτό. Όμως, μην με παρεξηγήσετε, λέγω μια πραγματικότητα που έχω αντιμετωπίσει και αντιμετώπισα τόσα χρόνια. Η μετάνοια στις φυλακισμένες αργεί για να αντιληφθούν τι έκαναν. Γι' αυτό και ο τρόπος που εγκληματούν είναι πολύ αποτρόπαιος. Παραδείγματα, θα πω έτσι επιλεκτικά, για να μην σας κουράσω. Παραδείγματα, μια κυρία που είναι στη φυλακή σκότωσε τον άντρα της και τον έβαλε στους χείρους που είχε η οικογένεια. Ο ιατροδικαστής όμως κατά την έρευνα που έκανε στο σπίτι αναγνώρισε ότι ήταν κόκαλα ανθρώπου. Τα παραδείγματα αυτά που θα αναφέρω και εν συνεχεία τα έζησα. Δεν μου τα είπαν άλλοι.
Άλλο παράδειγμα. Σκότωσε τον άντρα της τη νύχτα που κοιμότανε, του σπάσε το κεφάλι, τον έβαλε σε στέρνα με νερό και μετά από λίγες μέρες τον έθαψε στον κήπο της και φύτεψε σκόρδα, κρεμμύδια κλπ. Για να μην τον βρούνε. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια. Ο άντρας όμως μετανιώνει το θύμα του, ο άντρας όμως σκοτώνει τον θύμα του με τον κλασικό τρόπο, είτε με τουφέκι, είτε με μαχαίρι, είτε με μπαλτά, είτε με φωτιά και φεύγει. Ο άντρας μπορεί να μετανιώσει μέσα στα 2 χρόνια, στα 3, η γυναίκα μετανιώνει μετά από 5 χρόνια και πλέον. Οι πιο σκληρές φυλακές είναι οι τουρκικές, ακολουθούν οι γερμανικές και έρχονται μετά οι ελληνικές. Επισκέφθηκα τις φυλακές Dachau στη Γερμανία και τις φυλακές Auschwitz στην Πολωνία. Βέβαια, δεν λειτουργούν τώρα, αλλά τις διατηρούν για την ιστορία ως μουσεία κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να δει ο άνθρωπος που φτάνει όταν διακατέχεται με αισθήματα καταδιώξεως, εκδικήσεως, κακότητος κλπ. Ήμουνα μέλος συντάξεως του νέου σοφρονιστικού κώδικος προπολών ετών με ειδική εντολή να γράψω τα άρθρα τα περί ιερέως των φυλακών, ποια είναι δηλαδή η διακονία του ενός ιερέως που είναι στις φυλακές για να βοηθήσει τους κρατούμενους, τα περί ιερέως λοιπόν των φυλακών και για την θρησκευτική κοινωνική αγωγή για τους κρατούμενους, με συνεργάτηδα καθηγήτρια εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, περίφημη και ειδικευμένη στην εγκληματολογία, την κυρία Σπινέλη. Είχαμε συνεργασία άριστη. Συμμετείχα σε συνέδρια διεθνή για τις φυλακές, τους φυλακισμένους, για τους υπηρετούντας ιερείς στις φυλακές. 2 οργανισμοί διεθνοί, που ένας εδρεύει στην Washington DC Αμερικής και ο άλλος οργανισμός στο Λονδίνο της Αγγλίας. Στο Washington DC είναι Prison Fellowship International και στην Αγγλία είναι International Prison Chaplaincy Association. Στον πρώτο οργανισμό που διαδρεύει μέχρι τώρα στο Washington DC, το οποίο επισκέφθηκα τα γραφεία τους, στον πρώτο οργανισμό λοιπόν αρμόδιος και διευθυντής είναι ήτο και μέχρι που τα ζει ο Κόλσον, Αμερικανός δικηγόρος, ο οποίος ήτο κρατούμενος για το σκάνδαλο, όσοι θυμάστε, του Watergate, του Προέδρου Νίξον. Ο Νίξον δεν φυλακίστηκε, αλλά φυλακίστηκε ο δικηγόρος του Νίξον. Και εκεί ο περιουολόγος, στον χώρο των φυλακών, στο κελί που έμενε, ίσως στο θάλαμος, γιατί συνήθως θάλαμοι είναι που μένουν οι κρατούμενοι, βρήκε το βιβλίο «Αγία Γραφή». Το διάβασε αρκετές φορές και υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι όταν θα βγει από τη φυλακή θα ιδρύσει διεθνή οργανισμό για τους κρατούμενους. Και το έκανε όταν αποφυλακίστηκε. Σήμερα, εκτός από όλα σχεδόν τα states, τις πολιτείες της Αμερικής, έχουν αντιπροσώπους και υπάρχουν περίπου πάνω από 100-200 κράτη που έχουν επίσης αντιπροσώπους σε αυτόν τον οργανισμό. Γίνονται ανά 2 χρόνια σχεδόν συνέδρια με 1000 συνέδρους με θέματα από την Αγία Γραφή, όπως «Have mercy, O Lord, have mercy», είναι η προσευχή των μοναχών, «Κύριε, βοήθησέ με, σώσε με», «The love για την αγάπη», «The true για την αλήθεια», «The liberty για την ελευθερία», «The hope» για την ελπίδα, με διοργάνωση άριστη. Για σκεφτείτε, σε μια μεγάλη αίθουσα να χωράει 20 χίλια συνέδρους.
Για μένα, συγχωρέστε με τα συνέδρια γενικώς και οι χώροι των κρατουμένων και οι επικοινωνίες με το προσωπικό και τους φυλακισμένους, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες, ίσαν είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο με όλες τις ειδικότητες και με βοήθησαν στην ποιμαντική μου διακονία, αφού ήμουν υποχρεωμένος να βοηθήσω τους κρατούμενους, τους ελάχιστους αδελφούς μας και το προσωπικό. Διάβασα εκατοντάδες φακέλους για να τους γνωρίσω, των κρατουμένων φακέλους, και τους βοηθήσω καλύτερα, ποιμαντικά, με όσα μέσα διέθετα. Δοξάζω τον Θεό και ιδιαίτερα συγκινούμουν τότε όταν πήγαινα και έβλεπα τη μετάνοιά τους. Δοξάζω λοιπόν τον Θεό. Τώρα όμως μπορώ να πω ότι μου λείπουν οι φυλακές και οι κρατούμενοι λόγω της διακονίας μου επί 16 χρόνια στην καινούρια νέα Μητρόπολη, στην οποία όταν εθρονίστη δεν είχα ούτε στυλό ούτε κρεβάτι. Προήλθε η νέα Μητρόπολη στην οποία διακονώ από διχοτόμηση της Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης. Από κάθε συνέδριο πάντοτε είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε φυλακές για να πάρουμε εμπειρίες πώς λειτουργούν οι φυλακές, με ποιες προϋποθέσεις και ιδιαίτερα, όπως ανέφερα και νωρίτερα, στο εξωτερικό. Έγινε επίσκεψη στο Όσλο μετά το συνέδριο στην Νορβηγία. Πήγαμε επιλεκτικά όσοι θέλανε στα διάφορα είδη φυλακών που υπάρχουν παγκοσμίως. Πήγαμε στις μεγάλες ασφάλειας φυλακές και επισκεφθήκαμε το πειθαρχείο. Προσέξτε τα παρακάτω. Ειδικός τόπος φυλακίσεως είναι το πειθαρχείο. Είναι για τους απίθαρχους κρατούμενους, για τους ζωηρούς, που καμιά φορά είναι πολύ επικίνδυνοι, και τους υπόλοιπους. Έμεινα κατάπληκτος όταν μπήκαμε στο χώρο αυτόν. Το δωμάτιο του απίθαρχου είχε παράθυρο, είχε κανονικό κρεβάτι, είχε κομωδίνο, είχε καρέγλα, μικρή βιβλιοθήκη, φως, φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Υπήρχε μια μικρή τουαλέτα, ραδιόφωνο με κασετόφωνο κλπ. Και την αλληλογραφία την εδέχεται ο Σάκης, ερχόταν γράμμα στο όνομά του. Έμεινα άφωνος και ρώτησα με απορία τον αρχιφύλακα: αυτό είναι το πειθαρχείο? Και μου απαντά: ναι, μου απαντά ο αρχιφύλακας. Εμείς προσπαθούμε να μην εκδικούμεθα τον κρατούμενο, αλλά να τον βοηθήσουμε να βγει στην κοινωνία καλύτερος και μετανιωμένος και σοφρονισμένος. Σοφή απάντηση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν την ελευθερία τους. Κάθε φυλακή έχει τον τόπο λατρείας, όπως ανέφερα, και τα κλειδιά των δωματίων των θαλάμων τα έχει ο ιερεύς. Εγώ, όταν πήγαινα στις φυλακές της Ελλάδος, το κλειδί της εκκλησίας το είχε ο αρχιφύλακας και έπρεπε να περιμένω εκεί να έρθει να μου δώσει το κλειδί, να ανοίξω το ναό, ο οποίος ήταν ένα δωμάτιο απλό, και το κάναμε κατόπιν εκκλησία. Υπάρχει μικρό νοσοκομείο, μιλάμε για το εξωτερικό. Κάθε νοσοκομείο έχει το μικρό νοσοκομείο. Σχολείο, εργαστήρια, για να ασχολούνται οι φυλακισμένοι. Το αντικείμενο του φύλακος στην Ελλάδα είναι να μην του φύγει ο κρατούμενος. Διαφορά πειθαρχείου Ελλάδος με άλλων χωρών. Ποσοστό ναρκωμανών φυλακισμένων στην Ελλάδα. Το 1976 ήταν 1%. Σήμερα είναι 80%. Γιατί σχεδόν κάθε αδίκημα έχει πίσω του τα ναρκωτικά. Κλοπή, κλέβει ο άλλος για να πάρει
χρήματα και να αγοράσει τη δόση του. Ληστεία, το ίδιο. Φόνος, το ίδιο. Μαστροπία, το ίδιο κλπ. Τα έζησα αυτά. Μέριμνα για την θεραπεία των ναρκωμανών στις φυλακές της Ελλάδας δεν υπάρχει. Όλοι οι υπάλληλοι, οι σοφρονιστές, είναι μορφωμένοι, μιλώ για το εξωτερικό, και όχι του δημοτικού. Υπήρξε υπουργός δικαιοσύνης στην Ελλάδα που διόριζε αγραμμάτους από την πατρίδα του ως υπαλλήλους για τους ψήφους. Τι να γνωρίζει ο αγρότης? Αγροτικές φυλακές στην Ελλάδα υπάρχουν, είναι τρεις, που σημαίνει εργάζονται, πηγαίνουν εκεί που δείχνουν καλή διαγωγή και εργάζονται εκεί, είτε έχουν αγροκτήματα, είτε άλλα εργόχειρα κτλ. Και έχουν ένα προνόμιο, η μία ημέρα να υπολογίζεται διπλή, ώστε να βγουν νωρίτερα. Αλλά για τους, είπαμε, για τους πειθαρχημένους και λογικούς κρατούμενους. Και προσπαθούσα και εγώ με την βοήθειά μου να κάνω, να τους βοηθήσω αγοράζοντας τα έργα τους, τα οποία και της Ελλάδος, τώρα το έχουν παραμελήσει αυτό, αλλά ιδιαίτερα στο εξωτερικό, τα έργα των κρατουμένων είναι έργα τέχνης. Και προσπαθούσα να τα αγοράσω για να τους βοηθήσω και να κοσμήσουν το κελί μου. Και με χριστιανικό περιεχόμενο. Ένα συγκινητικό για μένα ήταν ότι όταν εξελέγεν Μητροπολίτης, στη χειροτονία μου και στην ενθρόνησή μου ήρθαν πρώην κρατούμενοι. Το μάθανε από την τηλεόραση, δεν ξέρω από πού το μάθανε. Αυτό για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Και μέχρι σήμερα με επισκέπτονται για να τους βοηθήσω ποικιλοτρόπως όσο αντίναμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η διακονία μιας Μητροπόλεως δεν είναι εύκολη, αλλά κατά το δυνατόν όμως δεν τους αποπέμπω, τους κρατώ, τους συζητάω αν έχουν βρει δουλειά κλπ. Και πάντοτε το ενδιαφέρον μου είναι και για αυτούς τους αδελφούς μας. Κάποιος μάλιστα κρατούμενος, δεν αναφέρομαι στο όνομά του γιατί τον ήξευρα και τον βοήθησα όσο μπορούσα, παρακολούθησε το Λύκειο και το Πολυτεχνείο από τη φυλακή μέσα, πηγαίνοντας καθημερινώς με ειδικό αυτοκίνητο ασφαλείας και με αστυνομία για να μην δραπετεύσει, αλλά ήταν καλός κρατούμενος. Τελείωσε λοιπόν το Λύκειο και το Πολυτεχνείο και τώρα εργάζεται, θα μείνετε κατάπληκτοι, στη NASA της Αμερικής. Ξέρετε τι είναι η NASA. Επίσης, μέχρι τώρα λαμβάνω επιστολές κρατούμενων, πολύ διδακτικές, θα σας διαβάσω ενδεικτικά. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Τορόντο για συνέδριο, εγώ όταν πηγαίνω στο εξωτερικό ποτέ δεν βγάζω τα ράσα. Πηγαίνω όπως με βλέπετε. Ήρθανε σύνεδροι από την Ασία, από την Ινδονησία. Με περκύκλωσαν, γονάτισαν και μου φιλούσαν τα χέρια. Τους έλεγα, no, no, please, I don't like this. Και αυτοί καθόταν και φιλούσαν τα χέρια. Τι ήταν αυτοί? Ασιάτες από την Ινδονησία, από τον Μπαλί, ήθελαν να εκφράσουν στην Εκκλησία της Ελλάδος, επί Χριστοδούλου έγινε αυτό, για τη βοήθεια την οποία έστειλε τότε σε ένα μεγάλο τσουνάμι που είχε γίνει προ πολλών ετών. Και μάλιστα και έχω και μια ειδική φωτογραφία την ώρα που παίρνουν οι πληγέντες τα δέματα που είχε ετοιμάσει η Αρχιεπισκοπή, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Χριστόβουλος, να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για την βοήθεια που έκανε η Εκκλησία της Ελλάδος. Και δεν πήγε μόνο μια φορά, δύο και τρεις φορές, είτε με πλοία είτε με άλλα μέσα, από φάρμακα, από γιατρούς, από ρούχα κτλ.
Αυτό για μένα ήταν μια μεγάλη επιβάβευση και όταν επέστρεψα στην Ελλάδα και συνήθισα τον Αρχιεπίσκοπο, του είπα να σας πω κάτι για να χαρείτε. Θα έχετε ακούσει για κάποιον Ροχάμι. Θα σας διαβάσω ένα σημείωμά του, το οποίο το έστειλε μέσα από τη φυλακή μέσω εμού προς την φιλενάδα του. Είχε το τηλέφωνο για να επικοινωνήσω, να δώσω το σημείωμα αυτό που θα διαβάσω τώρα. Έμι ήταν το όνομα της κοπέλας. Έμι, ο πάτερ είναι ένας καλός άνθρωπος και καλός φίλος δικός μου και γνωριζόμαστε χρόνια. Μπορείς να τον εμπιστεύεσαι. Γεια σου, Ροχάμης Ευάγγελος. Αυτό για μένα ήταν άλλη χαρά. Και να σας πω από την εμπειρία μου, δεν είχε σκοτώσει. Ήταν όμως στιγματισμένος, γιατί ήταν στη φυλακή αρκετά πολλές φορές. Αλλά τι έκανε, τσίλιες που λέμε. Δηλαδή φύλαγε το χώρο για να πάνε οι φωνιάδες να σκοτώσουν τον Α ή τον Β. Μεγάλη ευθύνη. Τώρα που βρίσκομαι στο ζενίθ της απόγνωσης, κάθεσα να σου γράψω αυτό το γράμμα μου και να σου θυμίσω πως έχεις ένα παιδί. Ένα παιδί που από τότε που άρχισε να σκέπτεται, προσπαθούσε και ακόμα προσπαθεί να δώσει μια απάντηση στα χιλιάδες γιατί, που το ένα μετά το άλλο γεννιούνται μέσα του. Δεν έχω την πρόθεση ούτε και την απέτηση, συνεχίζει το παιδί προς τον πατέρα του, να μου δώσεις εσύ αυτές τις απαντήσεις, παρόλο που λογικά θα έπρεπε. Ούτε και θέλω να φανταστείς πως το γράμμα μου γράφτηκε για να σε πληγώσει. Όχι, πατέρα, αυτό, ποτέ, στορκίζομαι. Κύριος σκοπός μου είναι να σε προβληματίσω και να σου δείξω τα πολλά λάθη που έκανες σαν πατέρας, σαν οικογενειάρχης. Και πριν αρχίσω θα πρέπει να σου πω πώς το ήμουν φτωχός και δεν μπορούσα να σου προσφέρω ή το δεν ήξερα πώς να φερθώ στα παιδιά μου, δεν τα δέχομαι σαν δικαιολογίες. Δεν ήθελα ούτε πανάκριβα παιχνίδια, ούτε να με ντύνεις στα ακριβότερα μαγαζιά. Αγάπη ήθελα, μόνο αγάπη. Και εκείνη την αγάπη μπορούν να την προσφέρουν εύκολα οι φτωχοί γονείς στα παιδιά τους. Το παιδί ήταν θύμα του πατέρα. Αν την έχουν αυτήν την αγάπη, τα παιδιά έχουν όλο το χρυσάφι του κόσμου. Όσο για την δεύτερη πιθανή δικαιολογία σου, έχω να σου πω τα εξής. Αν άφηνες το φυσικό σου ένστικτο να σε καθοδηγεί σαν πατέρας, θα ήμουν υπέροχος. Δεν το άφησες όμως. Άφησες το κρασί, τον εγωισμό σου, το σαδιστικό σου χέρι, την αδικία και το μίσος να με μεγαλώσουν και να κατατάξουν και σένα στη θέση του ανίκανου πατέρα. Άφησε για λίγο τη σκέψη σου, την αφήνω κι εγώ και ας πετάξουμε μαζί για πρώτη ίσως φορά στο παρελθόν, τότε που εσύ ήσουν ο Κέρβερος για μένα, τότε που εσύ έτρωγες κρέας και εγώ φασόλια στο ίδιο τραπέζι. Τότε που ήθελες να με μορφώσεις και με πλάκωνες στο ξύλο για να μάθω τα μαθήματά μου, και εδώ θα πρέπει να σου πω πως αυτό το έκανες όχι για να με βοηθήσεις, αλλά για να βρεις αφορμή να με χτυπήσεις. Τότε που ερχόσουν μεθυσμένος και έβριζες και χτύπαγες τη γυναίκα σου και δική μου μάνα, χωρίς αφορμή, και αν δεν ξέσπαγες, σε αυτήν χτύπαγες στη συνέχεια εμένα. Τότε που με ρίξες πάνω σε κομματιασμένα γυαλιά τα αδέλφια μου, και μ' άφησες σημάδια στο κορμί μου σαν ενθύμιο από σένα για όλη μου τη ζωή, τότε που οι κλωτσιές και οι μπουνιές
ήταν πρωινό, γεύμα και δείπνο. Τότε που σε απασχολούσε η γοητεία σου και δεν σε απασχολούσαν τα παιδιά σου που υπέφεραν τότε που έφυγες για τη Γερμανία για να φτιάσεις λεφτά. Γιατί έφτιαξες, πατέρα? Θα σου το πω εγώ. Έναν έρωτα για τη Γερμανία και τις γυναίκες της, μια νευρική σύζυγο που περίμενε με την ψυχή στο στόμα και αποσυμπητικά και αποσυμπητικά και αποσυμπητικά. Θυμάσαι φυσικά. Ποιος σου είπε, πατέρα, να με γεννήσεις, και ποιος σου είπε ότι το ξύλο φτιάχνει ανθρώπους? Δεν ξέρεις ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από κατανόηση και ότι στα τυχόν λάθη τους πρέπει να τα βοηθάς με συζήτηση, με ανθρώπινο λόγο, με συμβουλές και όχι με κλωτσιές και μπουνιές? Τι περίμενες όταν με χτύπαγες, πατέρα? Να γίνω καλός ή χειρότερος από ό,τι ήμουνα? Δεν νομίζεις κι εσύ πως κι εγώ έπρεπε να αντιδράσω, και με ποιον τρόπο, πατέρα? Θα ήθελα πολύ να σε χτυπούσα και εγώ εκείνες τις ώρες, μα δεν μπορούσα. Γιατί, πατέρα, άναβες με τον τρόπο σου το φυτίλι της ζήλιας από τα 5 μου χρόνια και με διώξεις από το σπίτι τους ανθρώπους, γιατί έλειωσες την παιδικότητά μου, γιατί με έκλεισες στα ιδρύματα, γιατί έφτιαξες ένα χαντάκι μακρύ και βαθύ ανάμεσα σε μένα και στην οικογένειά μου, γιατί δεν μου μίλησες με κατανόηση, γιατί ενώ έκανες οικογένεια, παιδιά, αδιαφόρησες γι' αυτά, γιατί άλλες οικογένειες πιο φτωχές από τη δική σου ζουν με όλη την φτώχεια τους αρμονικά και αγαπημένα? Γιατί από τα 12 χρόνια μου θα έπρεπε να φροντίζω μόνος μου τον εαυτό μου? Γιατί με μισείς, πατέρα μου, πατέρα? Γιατί, και αποσυμπητικά, αλήθεια, πατέρα, γιατί είμαι στη φυλακή? Εσύ, πατέρα, τώρα φαντάζομαι θα βαδίζεις ήσυχα στην ακρογελιά που αγάπησα κι εγώ και σαπίζω στη φυλακή. Εσύ, πατέρα, τώρα φαντάζομαι θα βαδίζεις ήσυχα στην ακρογελιά που αγάπησα κι εγώ και σαπίζω στη φυλακή. Εσύ με μισείς γιατί παραστράτησα. Έτσι, πατερούλη? Εγώ δεν έχω τη δύναμη να σου πω από τα βάθη της ψυχής μου, πατέρα. Το λέω έτσι τυπικά, ξερά. Αλήθεια, ο πατέρας, πώς νιώθεις τώρα που με διαβάζεις? Μήπως είπα κανένα ψέμα? Πατέρα, μην νομίσεις ότι προσπαθώ να σε εκδικηθώ. Όχι, πατέρα, θέλω να νιώσεις τα σφάλματά σου μόνο και πρώτος εσύ, μια και είσαι ο φταίχτης σε αυτήν την ιστορία. Να τα βάλεις με τον εαυτό σου, να καθίσεις στο σκαμνί, όπως κάθισα κι εγώ, πατέρα, εξαιτίας σου πάμπολες φορές στις φυλακές. Ξέρω ότι αυτό θα σε δυσαρεστήσει, γιατί η αλήθεια είναι πως της συνείδησης είναι σκληρή τιμωρία. Ακόμα και αυτή η ανοιχτή επιστολή που σου έστειλα μπορεί να σε προσβάλλει και ίσως να ανάψει για μια ακόμη φορά ο θυμός σου για μένα. Αλλά χρειάζεται ο εαυτός μου αυτή τη στιγμή μια διέξοδο, να μιλήσω, να φωνάξω, να δακρύσω, να λυτρωθώ. Συγχρόνως να δώσω σε εκείνους που τα διαβάζουν την εικόνα, την ρεαλιστική του Αντώνη, του πατέρα, και ας ψάξουμε όλοι μαζί τον αληθινό φταίχτη. Και από κάτω υπογράφει. Το παιδί αυτό απεφυλακίστηκε και προσπάθησα με τις λίγες μου δυνάμεις να του βρω δουλειά και να κοινωνικοποιηθεί στην κοινωνία, να φτιάξει οικογένεια, να τον παντρέψω εγώ και να τον βοηθώ μέχρι που απέκτησε παιδιά και εργασία. Και για μένα ήταν μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, και αυτό το γράμμα μου το διάβασε να μου πει αν πρέπει να το στείλει ή όχι.
Και εγώ του είπα, παιδί μου, εφόσον τα βγάζεις μέσα από την καρδιά σου, να το γράψεις, να το στείλεις και ό,τι σου απαντήσει. Δεν έλαβε απάντηση το παιδί. Ευχαριστούμε, σεβασμιότητε. Να παρακαλέσω τώρα τον εκπρόσωπο της Μητροπόλεως, τον πατέρα Διονύσιο, να δώσει το αναμνηστικό επαιτειακό λεύκομά μας της Σχολής Γονέων για τα 30 χρόνια στο σεβασμιότατο. Και από την Σχολή Γονέων θα σας δώσουμε και το δικό μας αναμνηστικό. Εύχομαι για τα 30 χρόνια εδώ της σχολής να συνεχίσει την πορεία της για να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και εκείνοι που λένε ότι δεν έχουν ανάγκη, όλοι μας έχουμε ανάγκη. Έχουμε την παρουσία του Θεού. Τα ακούσαμε πολλές φορές από τον Σοφρόνη.